Χριστού την μεταμόρφωσιν προϋπαντήσομεν. Φεδρός πανηγυρίζοντες τα προεόρτια, πίστη και εις εν Θεού εφροσύνης, ανησύνης το όρος το θαβόρο δεσπότης. Της Θεότητος αυτού απαστράψε την Θεός της προς Χριστόν ευγενός, νεάζον το φρόνημα, έσχεσεν εν γύρω καλός, εν δόξε, ο σάσταρ σαλέος, παραβά το θράσος. Εν με τα μαρτύρων, ως μάρτης δε δόξασε. πέμπτη του μηνός Αυγούστου, προεόρτια της μεταμορφώσεως, ευσυγνίου, κατίδου και κατηδιανού των μαρτύρων, νόνα της μητρός του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, σόλευ μάρτυρος του Αιγυπτίου, ευγενίου οσίου του Ετολού, χρήστου νεομάρτυρος του Εκπρεβέζης. Ο Άγιος Μάρτις Ευσύγνιος γεννήθηκε στην Αντιόχεια και ήταν στρατιωτικός για εξήντα ολόκληρα χρόνια. Στρατεύθηκε όταν βασίλευε ο Κόνστας ο Χλωρός, ο πατέρας του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Έζησε πολλά χρόνια και πρόφθασε μέχρι και την βασιλεία του Ιουλιανού του Παραβάτη. Όταν κάποτε αυτός ο ασεβής βασιλέας έφθασε στην Αντιόχεια, ζήτησε να τον δει κάποιος γέροντας στρατιώτης 110 ετών ο Ιουλιανός από περιέργεια τον δέχθηκε και έμεινε έκπληκτος όταν είδε τον γέροντα αυτό στρατιώτη τόσων χρονών να διατηρεί αλήγιστο το σώμα του. Διέταξε λοιπόν και τον περιποιήθηκαν όσο το δυνατόν καλύτερα, αλλά ο Ευσύγνιος δεν ικανοποιήθηκε από τις περιποιήσεις του Ιουλιανού και του δήλωσε ότι είναι χριστιανός και ότι προσπαθεί να ζωντανέψει ένα πτώμα όπως είναι η ειδωλολατρία και επιτέλους να πάψει να διώκει τον Χριστό. Όταν άκουσε αυτά ο Ιουλιανός, εξαγριώθηκε και διέταξε αμέσως να τον αποκεφαλίσουν. Τότε ο Ευσύγνιος γεμάτος από χαρά είπε «Ευχαριστώ βασιλιά, ο θάνατος με σεβάστηκε στο πεδίο των μαχών για να με έβρει τώρα και να μου δώσει το χτύπημα χάριν του Χριστού». Τέτοιο τέλος είναι άξιο χριστιανού στρατιώτη και δοξολογώ τον ύψιστο που ευδόκησε να με επιφυλάξει για τέτοιο τέλος. Έτσι ο Ευσύγνιος έλαβε το τίμιο μαρτύριο με αποκεφαλισμό. Η Αγία Νόνα, η μητέρα του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου. Η Αγία αυτή ανήκει στην μερίδα των χριστιανών γυναικών και μητέρων που με το φως του Χριστού λάμπριναν το στερέωμα της χριστιανικής ιστορίας. Ευσεβείς, αγνή, με θερμή πίστη, με διαμαντένιο χαρακτήρα, με πολλή μελέτη και ακριβή γνώση των δογμάτων και των εντολών της χριστιανικής πίστεως, ανεδείχθη ο καλός άγγελος του σπιτιού της. Ο σύζυγός της Γρηγόριος είχε πέσει στην αίρεση των υψισταρίων που δεχόταν μονοπρόσωπο τον ύψιστο και απέριπτε την τριαδικότητα του Θεού. Αλλά η νόνα, με τις προσευχές της και την πυθό που εξασκούσε με σοφία και στοργή, επανέφερε τον σύζυγό της στον Ορθόδοξο δρόμο, για να αναδειχθεί στη συνέχεια ένας από τους πιο ευσεβείς επισκόπους της Εκκλησίας μας. Έπειτα η Νόνα έδειξε τόσο μεγάλη προσοχή στην ανατροφή των παιδιών της, ώστε ανέδειξε πολύτιμες δυνάμεις και έξοχα κοσμήματα της χριστιανικής πίστεως. Και αυτά ήταν ο μεγάλος πατέρας της Εκκλησίας μας, Γρηγόριος ο Θεολόγος, ο άλλος γιος της Κεσάριος και η πασίγνωστη για την ευσέβειά της Αγία Γοργονία. Έτσι η Αγία Νόνα αποτελεί παράδειγμα προσμίμησης στις κοινωνίες, που θέλουν να αντλούν από την οικογένεια χριστιανική τόνωση και νικηφόρες δυνάμεις κατά των ασεβών δοξασιών και της τυραννίας των παθών. Η Ωσία Νόνα εκοιμήθη ειρηνικά. Ο Όσιος Ευγένιος ο Ετωλός Καταγόταν από το χωριό μεγάλο δένδρο της Ετολίας, γι' αυτό και ονομάζεται ετολό δεκαπενταετής πήγε σε μοναστήρι. Το 1616 χειροτονήθηκε διάκονος και κατόπιν ταξίδεψε σε διάφορα κέντρα της Ορθοδοξίας όπως το Άγιο Όρος. Επιστρέφοντας, συνέχισε τις σπουδέ του στα Τρίκαλα της Θεσσαλίας, στην Κεφαλινία, στη Ζάκυνθο και στην Κωνσταντινούπολη, κοντά σε ονομαστούς διδασκάλους της εποχής του, όπως ο Παΐσιος Μεταξάς, ο Μελέτη ο Συρίγος, ο Θεόφιλος ο Κορυδαλεύς. Διακρίθηκε στην συνέχεια ως διδάσκαλος του υποδούλου γένους. Ο Όσιος Ευγένιος διακρινόταν για την ευθύτητα του χαρακτήρα του, για την υπομονή του και την μεγάλη του ευσέβεια. Εκοιμήθη ειρηνικά σε βαθύ γύρας το έτος 1682 στο μονίδριο της Αγίας Παρασκευής των Βραγγιανών στα Άγραφα, όπου δίδασκε και ασκήτευε.